αυτός που το μιλούσατε το έργο. Στα night club καμιά φορά πηγαίνατε. What about telephone? Do you have a telephone? Rich people they used to have, I mean. Oh, το rich είχαν τότε. Very rich people. Και καλοβιθέρ είχαν τα σπίτια, να πούμε μετά. Και τα παλιά είχαν μερικά. Οι πόλιμπους είχαν και καλοβιθέρ. Είχανε some very rich people. It was a luxury to have a medium class, ύστερα πήρανε, βέβαια. What about cars? Very rich people. Δεν είχε αυτοκίνητο. Είχε, but δεν είχε. Πολύ λίγα αυτοκίνητα. Σε μία, εμείς εκεί που καθόμαστε στην Καυκάσιο, είχε πολλούς Εβραίους. Ζούγιζε και πάρα πολύ. Γι' αυτό έμαθες και αυτοκιόλικα. Είχε ένα αυτό, ένα οτέλ, ένα οτέλ ολοκλώς. Έχει οτέλ στο Κάσκιο. Ναι, δεν το ήξερα. Και εκεί είχε και συναγωγές. Δύο σύναγωγες. Και γινόταν, όχι δύο, 4-5. 4-5 σύναγωγες είναι το Κάσκιο. Βέβαια, σκούλ είχε. Γαλλικά μαθαίνα. French. Γαλλικά, French. Spanish δεν είχε, δεν είναι. French και Εβραίο. Εβραίο μας εκεί τα μαθαίνανε, είχε δασκάλους, γλώσσα τους. Και τι θα έλεγες αυτό, πάνε κάτι. Και γινόταν οι νύφες, από άλλο country, οι νύφες. I mean, they used to come to this small town from other places. Σαν εξοχικό να πούμε κότανε. Because Haskell was like a summer place, you know, that time, you know. Και γινόταν οι γάμοι εκεί και στο hotel πιάνανε. Και εμείς βλέπαμε αυτοκίνητο, τόσο λίγα αυτοκίνητα έχει τότε κινητό. Εσύ μικρήσουν. Τρέχαμε πίσω, εμείς μικροί για μετά, παιδικά μου. Πίσω από το αυτοκίνητο, αχ, αυτοκίνητο και τρέχαμε για να δούμε και την ύφη. Τρέχαμε. Όλα τα ξαδέρφια, σόρι, πίσω από το αυτοκίνητο. And in those Jewish big weddings, when the bride used to come from another town, you know, to this resort place that they used to live, you know, and my mother, she used to run to see, oh, look at the nice car and look at the bride, how rich, how nice. Big thing ήταν to see a car, yeah, like you see now, I don't know. So why did Papusimo have a car when he got in the accident with the... No, well, they rented the car that time, you know, to come to Istanbul. And that was rented taxi. He rented it to drive from... Αυτό που λέγω τα παιδικά μου, μετά είχε. Για μετά είχε, no, she's talking about when she was young, you know, to see a private taxi. I mean, taxis είχε, δεν είναι, I mean, to see a private... Είχε. Yeah. Like, to own your own car was a luxury. When was the first time you owned a car? They never had a car. Never had a car. Never owned a car their whole life. Παππούς, no, never. Ποτέ δεν είχατε αυτοκίνητο. Όχι, εμείς όχι ποτέ. But taxis, εσύ... Τάξη, λεωφορεία, τα θυμάσαι. Λεωφορεία, τάξη, βέβαια. Εμείς στο σχολείο που πιέραμε είχε τα βαπόρια είχε. Yeah, you used to go with them. Με το boat πήγαινε. She used to go by boat. Boat, βάρκες είχε. But she remembers cars, taxis. Στο σπίτι μας κοντά ήταν η θάλασσα. Πολύ κοντά ήταν η θάλασσα. What about... do you remember when the war started or when the war ended? Όταν θυμάσαι όταν άρχισε ο πόλεμος και όταν ο πόλεμος τελείωσε. Α, τότε τον παππού μου τον είχαν πάρει δηλαδή. Αυτό τον πόλεμο ήταν... Τον δεύτερο, στο 41. Θυμάσαι καθόλου, who, does she remember where she was? Does she remember what she was doing with those events that she remembers? In 1941. What events does she remember in her mind? You know, where were you when? Such and such you mean during that time of the war? Yeah, first during the war. Do you remember any of that? Θυμάσαι τίποτα τότε με τον πόλεμο, λέει τίποτα κανένα, κάτι τι ενδιαφέρον. Εκείνα τα χρόνια με τη ζωή σου. Ήσουν νεόνυφη, μεγάλωνε σε μένα. Ναι, τώρα ξέρω, πήραν το μπάς τότε στρατιώτη, αυτό το θυμά. Και ο πόλεμο τις παρακολουθούσαν τις εφημερίδες που πολεμούσαν. Τους Γερμανούς, μου ξέρω τότε, αυτά όταν διαβάζαμε εφημερίδες, τα ξέραμε τι θα κάνουμε. Ήταν δύσκολες μέρες τότε. Ψωμί δίνανε, μπορεί πόλεμο οι Τούρκοι δεν είχαν, αλλά μας δίνανε ένα ψωμί ολόκληρο, πούμε, το ένα κομμάτι for person, τόσο ένα κομμάτι. Oh yeah, they used to use those for person. Coupons. Yeah, I remember that. Και εγώ το θυμάμαι, είπα, but you remember those coupons. Αλλά έδινες money, να πούμε, άμα έδινες πολλά money, έβρισες από κανένα ψωμί, διαρκώσουν και το έφερε σπίτι. Αλλά εμείς η μαμά μου, να πούμε, τώρα την εποχή ήταν, επειδή ο μπαμπάς μου, να πούμε, και ο μητριός μου ήταν εκεί, ήταν στο Μύρο. Oh, εμείς... σας φέρανε bread, yeah. Μα, bread δεν μας φέρανε, αλεύρι μας φέρανε. Oh, they used to bring them flour, yeah. Flour, κατάλαβες, και εμείς κάναμε σπίτι ψωμί. Δεν τραβήξαμε, να πούμε, έτσι. Πίνα δεν τραβήξαμε αυτή την εποχή. Καθόλου στο ζωή ήταν ένα καιρό που σπαεί ήταν δύσκολο.
Τι να σου πω, ότι όχι, δεν μπορώ να πω ότι από φαΐ, ακόμη και τα παιδικά μου χρόνια δεν θυμάμαι, δεν δυσκολεύτηκαν από φαΐ, δεν δυστύχηκαν. She never had any problems, you know, they always had plenty of food. Βέβαια τότε, ως τώρα τόσο αγόρικα δεν τα είχαμε, αλλά όχι και δεν πεινάσαμε. Not plenty, but they never starve, I mean, they had enough to eat. What about when Kennedy was shot? Was that a big thing in Turkey? Όταν σκοτώσανε τον Kennedy, ήταν I remember that myself too. Oh, yes. Television, αυτά, όλα τα είδα. Ο TV δεν είχε στο ράδιο. Είχε, πού το ξέρεις, στο ράδιο. Στο ράδιο, στο ράδιο. Άρα φαίνεται television τώρα τα βλέπω και τα θυμάμαι. Τώρα ακόμη τα δείχνει television, τα είδα εγώ πόσο και τώρα είναι. Πού, στην Κρίση, στην Κρίση. It was 60 when Kennedy was shot? No, we were in Istanbul. Όχι, in Istanbul, μέσα μετά, όμως ήταν τώρα που μετά... Α, καλά, afterwards. Αλλά τότε εφημερίδες για το γράφανε, δεν ξέρω τι το γράφανε. We had a radio, I remember that, you know, I was young and we were in Istanbul. Σε εφημερίδες διαβάζαμε, το ξέραμε. Όταν... She had no TV by the time Kennedy was shot. She had a radio. Όταν, Oh yeah, I remember that ήμασταν στο κάτω το σπίτι το καμαράκι when you know Kennedy was shot and you know they stopped and they said now we have to give you a special report. Kennedy was shot and then Yanni came, είπα she was young and everybody started crying. Και για τότε εμείς ας με θυμάστε της γιαγιάς σου ήταν τα σπίτια μας ήταν ωραία, δηλαδή μπορεί να μην είχαμε τις ευκολίες, αλλά δεν είναι. Ένας τέσσερα δωμάτια έτσι, χάρα στις άλλες. No, we had a nice house. Ήταν ωραίο house, δηλαδή. We always had nice furniture. Και μια φορά σε αυτό το σπίτι που καθόμασταν, ήρθε ένας κλέφτης. Να πούμε και αυτό το πράγμα. Όταν ήσουν young. Α, young χώρια. Α, when? In this house. Εσύ είναι το δικό σου αμπούτσι από το ψάρι. Α, yeah. Και. Στην ίδια στο χάσκο. Ήρθε ο Σίμος, ο παππούς μου, και έκανε μια δουλειά, δεν θυμάμαι, μεγάλη μια δουλειά, και με έφερε πολλά μάνη. Να πούμε, ήταν κάμπο σε πολλά λεφτά. For that time, yeah. Ξελέω, όταν έφερε τα μάνη, σε μένα ήταν τα μάνη. Και πάρε 10, πάρε έτσι, ας πούμε, όσα ήθελε, η χαρτζηλίγη έπαιρνε. Και τα πήρα εγώ τα μάνη, τα άκρυψα, να πούμε. Και έστω και στην μπάνκα που έβαζε, να πούμε, η μπάνκα όλα τα χαρτιά στο όνομά μου, τίποτα εκείνο δεν είναι, όλα εγώ τα είδα. Και τα έκρυψα. Αυτός δεν ξέρω ποιος κλέφτης αυτός ήταν που ήξερε που πήρε εκείνη, ήταν Σάββατο και όλα, δεν το ξεχνώ και ημέρα. Και το τζέκετ του είχε το πόρτμαντό, το είχε κραμασμένο και το τζέκετ του. Ήρθε οι πόρτες, παιδιά να πούμε, η Άφρο έπαιζε κάτω, η Κέτη έπαιζε κάτω, τέλος πάντων. Ήταν αυτό το σπίτι, είχε τρεις πόρτες. Είμαστε ένα, δύο, τρεις κάτω πάντως. I remember the house, yeah. Αυτός είναι ένας από τη γειτονιά Τούρκος, νομίζω πρέπει να είναι. Ήρθε και είχαμε ένα ντιβάνι. Έχει διβάνι. Και κρύφτηκε κάτω το διβάνι ο κλέφτης. Τώρα, γιατί το πρωί το διβάνι το σκάπαμε. Από κάτω. Τη νύχτα, εκεί, και μια γάτα, όταν αυτός άνοιξε τις πόρτες για να κλέψει πράγματα να φύγει. He left the doors open and the cats came inside. Να για να φύγει. Οι γάτες ήρθαν. Ήρθαν οι γάτες, αυτός από την Αθήνα του, πάτησε τη γάτα, η γάτα άρχισε να ξεφωνίζει. Έκανε η γάτα. Όχι. Τι γίνεται, εγώ τώρα. Χειράνε, πάντα φαίνεται και μου φαίνεται πολύ τα αυτιά μου θα ακούνε καλά. Δεν είναι. Ήμουν και νεύρο τότε. Γιατί έμενε γιατί οι γάτες, γιατί τι έγινε και φωνούν οι γάτες. Ανοίγω το φως, τότε είχαμε ηλεκτρισίτη, φαίνεται. Δεν ήταν λάμπα. Είχαμε ηλεκτρισίτη. Ανοίγω, βλέπω. Δεν καταλαβαίνω. Βλέπω οι πόρτες, με ξέρετε την πρώτη πόρτα εκεί που ήταν. Ανοιχτή η πόρτα. Κοιτάζω στις σκάλες, όλες οι πόρτες ανοιχτές είναι. My God, λέω. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται. I remember, yeah. Οι πόρτες ανοιχτές. Είστε κατευθείαν κατάλαβα ότι μπήκε κάποιος να μου κλέψει ότι ήταν κλέψει. Πατώ τη φωνή, φωνάζω. Κάτω ήταν ένας Τούρκος αξιωματικός. Αξιωματικός, πώς το λένε, να πούμε. Και λέμε έτσι και έτσι κλέψει, να πούμε. Βγήκαμε έξω, γυρεύουμε και στο φλάσσι, στο κλέψει. Έτσι έβλεπε. Έτσι. Το μόνο που μας έκλεψε ήταν, σκέψου, εκείνος ήρθε για τα μάνη, γιατί έκλεψε το τζέκετ του από εκεί πέρα. Τα μάνη τα πήρε. Ε? Τα μάνη τα πήρε. Τα μήνυ τα είχε ρωτήσει, τα μετά εδώ και σου πήρε. Α, πήρε το jacket with no money. No money, μέσα δεν είχε no money. Τα μάνη τα πήρε εγώ, τα μετά μετά. The jacket was with no money, because he gave the money to her. Τα μόνο μου φούστα. But he stole my shoes and new pair of shoes. Από τους Γερμανούς είχε κάτι bon service, εκείνα τα μόνο, εκείνα μα τα τάμπα. Τα bon service εκείνα δεν τα είχε μετά να πούμε, γιατί οι Γερμανοί πότε τον αγαπούσαν. Δεν ξέρω, τεχνίτης ήταν άσος. Και τα πήρα και μετά αυτή την γκέτ την πήραμε με σούζ καινούρια. Καινούρια new pair of shoes. Δεν τα φόρσε ούτε μια μέρα ακόμη καινούρια. Και ήταν κάτι το κοιμάτι. Του είχαμε new pair of shoes there. Πήρε και τα σούζ. Και το τζέκετ να πάρει μάνι από μέσα και έφυγε ο κλέφτης. Γιατί τον ένιωσε, τσάκρευε και άλλα πράγματα βέβαια. Αλλά εμείς
I start to cry, you know, about my shoes. I never wear them, so they went and they bought me the same pair of shoes. I remember that, you know, they were, you know, beige and brown. Shoes for that time. I didn't know that. Were you ever robbed any other times? You mentioned twice during Chile and once in here. Any other times in your life you were robbed? Ah, και μια baby, ήμουν baby και με τη μαμά μου τώρα σε λέω όταν είχε πεθάνει ο τέτοις μου. Είμαστε εγώ, η μαμά μου, εγώ και η αδερφή μου σε ένα κρεβάτι που ήμασταν. Μεγάλο ένα κρεβάτι. Big ήταν να πούμε. They used to sleep in the same bed. Ναι, sleep μαζί. Και μια ήταν πολύ εύκολο από εκεί πέρα, ειδικά στα σπίτια. Και ανέβηκε ο κλέφτης εκεί πέρα πάνω και χτυπάει το τζάμ, τι να κάνει. Και μάμ τον είδε και λέει, άχ, λέει, ένας διάβολος, διάβολος. Με λέει, και εγώ καημένη φοβήθηκα τι διάβολος, δεν κατάλαβα. Και φωνάζει το θείο μου από πάνω που μέσα είναι μαζί. Πήδηξε ο κλέφτης, έφυγε. Μέσα δεν μπήκε αυτός. Πήδηξε ο κλέφτης, έφυγε. Mm-hmm. Μετά βάλαμε στο παράθυρο σίδερα. Άλλους κλέφτης δεν θυμάμαι. Did you lock your doors? Do you ever lock doors? Was that something you did in Turkey? Κλειδώνατε τότε τις πόρτες, βέβαια. Yes, all the time. Στούπια. Were there other kinds of crimes or problems? Would you walk the streets at night? Το βράδυ μπορούσατε έτσι να περπατήσουμε λέει, αργά το βράδυ και αυτό. Είχαμε φόβο δηλαδή όπως... Στην αρχή τόσο δεν είχαμε φόβο. Όχι. Είμαι εγώ κάτω με μένα, γιατί στη μαμά μου το σπίτι είχαμε κάτω νοικιασμένο. Mm-hmm. Και ήταν Τούρκοι κάτω. Μαζί τόσο καλά τα προπαντός μερικοί να πούμε. Πίναμε καφέ, πίναμε κάτω. Καφέ, τσάι, Τούρκοι, πολύ, πολύ προσεκτικοί. Σε καλές εποχές δεν είναι τόσο κακοί άνθρωποι να πούμε. Το τότε μετά με τους πολέμους και με αυτά γίναμε κακοί. Yeah. Και εκείνα ανεβαίνανε πάνω. Έκανε κυνηγκατό να πούμε, με ανέβαζε εμένα. Είτε μπορεί και να μου κάνει πίσω να πούμε. Εγώ έκανα κάτι, την κατέβαζα. Δεν έβαλε την πρόβλημα. Πολύ καλά περνούσα το μόμπλε. You know, με πόσοι που καθίσαν, όσοι καθίσαν, θυμάσαι όλοι. Ήταν πολύ, πολύ καλά περνούσα.